Το όπεν όμως είναι παντού, είναι και στις Βερσαλίες, όπου ξεκινάει, έχει ξεκινήσει σήμερα, θα τελειώσει αύριο η διήμερη αυτή η άτυπη σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών και για την Ουκρανία θα συζητήσουν κυρίως και το κόστος του πολέμου και πώς αυτό θα τα αντιμετωπίσει η Ευρώπη έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί και ο λαός της. Πάμε στη Σοφία Φασουλάκη, στην απεσταλμένη μας, για να μας δώσει, Σοφία, και το κλίμα, καθώς εισέρχονταν δηλαδή μέσα οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Υπήρχε μια αισιοδοξία ότι κάτι θα καταφέρουν να πετύχουν ή όχι? Όπως όσον αφορά τον πόλεμο, τις συνέπειές του, αλλά και το αν θα κάνει πίσω η Ρωσία σε αυτό που βλέπουμε, όχι, δεν υπάρχει αισιοδοξία. Καμία αισιοδοξία, θα έλεγα. Και αυτό φαίνεται, θα σου διαβάσω μια φράση από το σχέδιο της διακήρυξης των Βρυξελών, που αναφέρεται στη ρωσική εισβολή και αναφέρει χαρακτηριστικά: ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας αποτελεί τεκτονική αλλαγή στην ευρωπαϊκή ιστορία. Οι 27 αναμένεται να καταδικάσουν και την ρωσική εισβολή και να την χαρακτηρίσουν μάλιστα πόπη, απρόκλητη, αδικαιολόγητη και πως καταπατά κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι πρώτο θέμα στην ατζέντα είναι η Ουκρανία, πως θα στηριχτεί η χώρα τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά. Δεν αποκλείεται να πέσει στο τραπέζι και το θέμα της ένταξής της, εάν και υπάρχουν χώρες και είναι αρκετές που μέχρι τώρα είναι συγκρατημένες όσον αφορά το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουν ότι αυτό υπάρχουν προϋποθέσεις για την ενταξιακή προοπτική που ακόμα δεν πληρούνται. Κάποιες άλλες χώρες είναι θετικές. Δεν αποκλείεται να συζητηθεί και οφορείται μια ιδέα να της δοθεί ένα καθεστώς προσωρινού προνομιακού εταίρου. Μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί. Κατά τα λοιπά, όπως είπες, η ενέργεια είναι ένα δεύτερο μείζον θέμα, γιατί και οι 27 συμφωνούν ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά-σιγά, σταδιακά, να μην έχει τέτοια εξάρτηση, να απεξαρτοποιείται λοιπόν από τη Ρωσία, τόσο από το πετρέλαιο, τόσο από το αέριο, όσο και από τον άνθρακα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να στραφεί σε άλλες πηγές ενέργειας και αυτό το λέει καθαρά στο υγραπημένο φυσικό αέριο, αλλά και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και βέβαια το τρίτο θέμα που θα συζητηθεί είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, κάτι που ένα θέμα με το οποίο συμφωνεί Πόπη και η Ελλάδα. Έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αμυντική ασφάλεια, πάντοτε βέβαια με τη συνεργασία του ΝΑΤΟ. Βέβαια, εδώ η Ελλάδα έρχεται να επαναλάβει για μία ακόμα φορά την πρότασή της ότι θα πρέπει οι αμυντικές δαπάνες να εξαιρούνται από τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός θα επαναλάβει, το ακούσαμε και στη δήλωσή του, το σχέδιο των 6 σημείων, έτσι ώστε να υπάρξει παρέμβαση στην εμπορική αξία της μεγαβατόρας, στην αγορά, στη γοδρεμπορική αγορά Πόπη, να υπάρξει ένα πλαφόν έτσι ώστε να σταματήσουν να βάλλονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, αναμένεται να πει, το οποίο χρειάζεται ευρωπαϊκή λύση. Για να ακούσουμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί, αλλά αφού σε ευχαριστήσουμε και θα γυρίσουμε σε σένα για οποιαδήποτε εξέλιξη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο θέμα της ενέργειας. Θα συζητήσουμε όμως και τις επιπτώσεις των εξελίξεων, των γεωπολιτικών εξελίξεων στην αγορά ενέργειας. Θέλω να θυμίσω ότι προχθές έστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια επιστολή με την οποία ζητώ ευρωπαϊκή παρέμβαση ώστε να μπει πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου στην χοντρική αγορά. Απαιτείται μια ευρωπαϊκή αντίδραση έτσι ώστε να προστατεύσουμε καταναλωτές, επιχειρήσεις, αγρότες από αυξομοιώσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και κατά συνέπεια της ηλεκτρικής ενέργειας, που δεν υπαγορεύονται από κανόνες προσφοράς και ζήτησης, αλλά είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά και μόνο κερδοσκοπίας στην αγορά του φυσικού αερίου.